Καλημέρα. Σήμερα μου έκαναν ερώτηση, όχι σήμερα, μερικές μέρες πριν, για τους ψευδοβολβούς που μπορούμε να φυτέψουμε, αλλά χωρίς βλαστάρια, έτσι σκέτος. Αυτό το ψευδοβολβό έκοψα από το δικό μου το συμπίδιο, από εδώ. Εδώ είναι η τρύπα του. Δυστυχώς ξεκίνησα να γυρίσω πώς το κόβω, αλλά κάτι πάτησα και σταμάτησε το βίντεο. Αλλά να ξέρετε ότι το κόβουμε έτσι, με τερά. Θα το φυτέψω. Το θέμα είναι όταν δεν έχει ξεκινήσει στο ψευδοβολβό καινούρια βλαστάρι, θα καθυστερήσει λίγο, δηλαδή να υπολογίζετε ότι θα σας βγάλει βλαστάρι προς την άνοιξη. Το υπόστρωμα κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Άμα δεν έχετε πυρλίτη, βάλτε λίγο τύρφι παραπάνω, ανακατέψτε με απλό υπόστρωμα για ορχιδέες. Και πάλι δεν λιμνάζουμε, απλώς κρατάμε το υπόστρωμα ελαφρώς νοπό. Γιατί αυτός ο ψευδοβολβός έχει μόνο μία ρίζα και αυτήν δεν ξέρω αν είναι καλή, φταρνίζεται το σκυλί μου. Για να μην σαπίσει, θα καθαρίσω από περισσότερα ξηρά και θα το φυτέψω ακριβώς όπως φύτεψα αυτά εδώ, μόνο την κάτω άκρη. Θα αφήσω λίγο σήμερα να στεγνώσει αυτή εδώ η πληγή, θα την βάλω και κανέλα και θα την φυτέψω. Το σημείο αυτός ο ψευδοβουλός θέλει ακόμα πιο σκυρό από αυτά εδώ, γιατί δεν έχουν ξεκινήσει καινούριες ρίζες και καινούριο βλαστάρι. Θερμοκρασίες καλό θα ήταν να είναι δροσερές, όπως ας πούμε 10-12 βαθμούς, στη βεράντα, αν μένετε κοινότητα ακόμα καλύτερα. Και ποτίζουμε μόνο όταν αρχίζει και στεγνώνει το υπόστρωμα. Αυτή είναι η μικρή διαφορά μεταξύ ψευδοβολβών που είχαν βλαστάρια και αυτούς που δεν έχουν βλαστάρια. Δηλαδή, απλώς θα καθυστερήσει να σας βγάλει καινούριο ψευδοβολβό. Συνεχίστε να έχετε το υπόστρωμα ελαφρώς νοπό, όχι να το λιμνάζουμε. Δηλαδή, θέλουμε νοπό υπόστρωμα, όχι βρεγμένο, σημείο σκυρό και αυτά και υπομονή και θα έχουμε ένα ωραίο φυτό. Ευχαριστώ πολύ.